Πριν από 50 πάντως χρόνια, μια ιστορική φράση διατυπώθηκε. Ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα μεγάλο βήμα για την ανθρωπότητα. Ήταν η φράση που υπόθηκε από τον αστροναύτη Νίλ Άρμστρονγκ την ώρα που πατούσε για πρώτη φορά το πόδι του στην Σελήνη. 50 χρόνια μετά, χθες, αργά το βράδυ, οι επιστήμονες από την NASA υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα, δάκρυα και αγκαλιές μια ακόμα μεγάλη στιγμή. Ένα ακόμα μεγάλο ανθρώπινο άθλο και επίτευγμα, καθώς το διαστημόπλοιο Insight προσγειώνονταν στον κόκκινο πλανήτη ή διαφορετικά τον πλανήτη Άρη, προκειμένου να χαρτογραφήσει το υπέδαφος του. Σε ζωντανή σύνδεση βρισκόμαστε με τον ομότιμο καθηγητή αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Γιάννη Παπαμαστοράκη. Κύριε Παπαμαστοράκη, καλό σας απόγευμα. Επίσης, καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές. Και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας για να σχολιάσουμε λίγο αυτή την μεγάλη, εγώ θεωρώ και ιστορική στιγμή, μιας που έχουν προηγηθεί και άλλες αποστολές στον Άρη, που δεν στέφθηκαν όμως με ανάλογη επιτυχία. Τώρα εδώ μιλάμε για την έναρξη μιας σημαντικής προσπάθειας έρευνας και ανακάλυψης στοιχείων που αφορούν στον κόκκινο πλανήτη, στον πλανήτη Άρη. Θέλω να μείνετε μαζί, να δούμε λίγο αυτή τη στιγμή, να δούμε αυτό το ρεπορτάζ από όλα όσα έλαβαν χώρα χθες και να ακούσουμε και τους επιστήμονες της NASA οι οποίοι είπαν το ιστορικό, γιατί φαντάζομαι ότι και αυτό θα μείνει στην ιστορία. Προς εδάφιση επιβεβαιώθηκε για το Insight και αμέσως μετά να συζητήσουμε μαζί, κύριε Παπαμαστοράκη, γιατί τη θεωρούμε ιστορική την χθεσινή ημέρα, τι περιμένουμε από το Insight και γιατί αυτή η συζήτηση περί του κόκκινου πλανήτη, για τον Άρη εννοώ. Πάμε να δούμε πρώτα το ρεπορτάζ. Touchdown confirmed. Είναι η στιγμή που το σκάφος της NASA Insight προσεδαφίζεται επιτυχώς στον πλανήτη Άρη 6 λεπτά πριν τις 10 το βράδυ, όπως ήταν προγραμματισμένο. Οι τεχνικοί ξεσπούν σε χειροκροτήματα και ζητοκραυγές, καθώς πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μετά από 6 μήνες και αφού διήνυσε περισσότερα από 480 εκατομμύρια χιλιόμετρα, το σκάφος της NASA Insight προσεδαφίστηκε επιτυχώς στον πλανήτη Άρη. Μέχρι τώρα οι μελέτες της Αμερικανικής Υπηρεσίας Διαστήματος στον Άρη είχαν επικεντρωθεί στην επιφάνεια του πλανήτη και στην πιθανότητα πρώιμων μορφών ζωής κατά την ύπαρξή του. Το Insight θα συλλέξει στοιχεία σχετικά με τη γεωφυσική σύσταση του Άρη, την δομή, τη σύσταση του εδάφους του και την τεκτονική του δραστηριότητα. Είναι μάλιστα η πρώτη φορά που θα γίνει σχετική μελέτη σε πλανήτη πέραν της Γης. Το Insight είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από την αεροπορική βάση Βάντενμπεργκ της Καλιφόρνιας τον περασμένο Μάιο. Ταξιδεύοντας με μέση ταχύτητα 19.800 χιλιόμετρα την ώρα, το σκάφος πλησιάζοντας τον πλανήτη και αφού εισήλθε στην ατμόσφαιρα, μείωσε την ταχύτητά του στα 8 χιλιόμετρα την ώρα και άνοιξε ένα μεγάλο αλεξίπτωτο προκειμένου να προσεδαφιστεί μαλακά. Ο ανιχνευτής της NASA, λίγο μετά την προσεδάφισή του και αφού καταλαγιάσει η σκόνη που σήκωσε, θα ανοίξει δύο ηλιακά πάνελ. Στη συνέχεια, για το επόμενο διήμερο, θα πραγματοποιεί ελέγχους στα συστήματά του και θα στέλνει φωτογραφίες του πεδίου όπου προσεδαφίστηκε. Αυτά έγιναν χθες, γιατί σήμερα λάβαμε και το πρώτο tweet από το Insight, κύριε Παπαμαστοράκη, λέγοντας ότι είναι ωραία, λέει εκεί, και ότι επικρατεί, όπως ακριβώς μας το μεταφέρουν, το μεταφράζω κι εγώ, ότι υπάρχει μια ήσυχη ομορφιά εδώ. Για πείτε μας λίγο καταρχήν, είναι ένα μηχάνημα το οποίο μπορεί να μεταφέρει αυτές τις εικόνες υπό την μορφή γραπτού ή προφορικού λόγου? Τώρα αυτό είναι ένα ρομποτικό μηχάνημα, όταν ρομπότ τα κάνει όλα πλέον σήμερα. Το θέμα είναι καταρχήν να προσεδαφιστεί με απόλυτη ακρίβεια στη σημεία από το οποίο είχε προγραμματιστεί και προφανώς με ελάχιστη ταχύτητα και έτσι εκτός από το μεγάλο αλεξίπτωτο το οποίο χρησιμοποιήθηκε ήταν στη συνέχεια πύραυλοι οι οποίοι το μείωσαν ακόμη περισσότερο την ταχύτητα και έφτασε με 2 μέτρα το δευτερόλεπτο στο έδαφος και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην πάθει καμία ζημία από ό,τι φαίνεται το διαστημόπλιο και τα όργανα τα οποία μετέφερε. Ο Άρης λοιπόν, επειδή είναι ο πλέον όμοιος προς τη γη πλανήτης,
Ξέρετε, υπάρχουν οι εσωτερικοί πλανήτες, ο Ερμής, η Αφροδίτη, η Γη, ο Άρης, και συνέχεια με τους εξωτερικούς πλανήτες του ηλιακού συστήματος που είναι από αέριο. Γι' αυτό και ο Άρης είναι ένα πολύ καλό εργαστήριο για να καταλάβουμε πράγματα τα οποία συνέβησαν από την εποχή που πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια δημιουργήθηκε το πλανητικό σύστημα. Να μάθουμε λοιπόν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκαν οι εσωτερικοί πλανήτες που μοιάζουν πολύ με τη Γη. Ο Άρης λοιπόν είναι ένα πολύ καλό εργαστήριο και θα μάθουμε από αυτόν και για τη Γη, αλλά και πιθανόν για άλλους πλανήτες σε άλλα ηλιακά συστήματα, πώς δημιουργούνται και πώς αυτοί εξελίσσονται γεωφυσικά, γεωλογικά. Υπάρχουν στο διαστημόπλιο αυτό, στο InSight, υπάρχουν τρία διαφορετικά όργανα. Ένα όργανο από αυτά είναι ένα σεισμόμετρο μεγάλης ακρίβειας, το οποίο θα μετράει γενικά τη σεισμολογική ενεργή δραστηριότητα του Άρη, είναι σε μικρό βαθμό σε σχέση με τη Γη βέβαια, τους μετεωρίτες οι οποίες πέφτουν πάνω σε αυτόν. Επίσης θα μετρήσει με ένα άλλο όργανο, το οποίο θα κάνει μια τρύπα βάθους 5 μέτρων, τη ροή θερμικής ενέργειας από το εσωτερικό του Άρη. Και υπάρχει ένα τρίτο όργανο το οποίο θα προσπαθήσει να κατανοήσει κατά πόσον ο άξονας περιστροφής του Άρη βρίσκεται σταθερός ή παθαίνει κάποιες μεταβολές. Είναι πράγματα που δεν τα ξέραμε μέχρι σήμερα και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικά να τα μάθουμε. Και πού ακριβώς αναμένεται να μας χρησιμεύσουν, κύριε Παπαμαστοράκη, διότι από σήμερα έχουν οργιάσει και τα σενάρια τα οποία αφορούν. Προσπαθούμε να εκλαϊκεύσουμε τις πληροφορίες ή να τις φέρουμε μάλλον στα μέτρα μας. Είναι ενδεχομένως αυτός ο πλανήτης, ένας πλανήτης που πολλά χρόνια αργότερα θα μπορούσε να απικηθεί από τους ανθρώπους. Από τους κατοίκους της Γης. Ναι. Ναι. Θεωρητικά ναι, βέβαια. Αυτό είναι ένα, κάτι που θα το έβαζα περισσότερο στο μακρινό μέλλον παρά στο άμεσο. Γιατί πρέπει να δημιουργηθούν στο πλανήτη Άρη συνθήκες οι οποίες είναι παρόμοιες στη Γη. Αυτό δεν μπορεί να δημιουργηθεί στο ύπαιθρο. Πρέπει να δημιουργηθούν λοιπόν κατοικίες κατά κάποιο τρόπο, εργαστήρια τα οποία είναι όλα σκεπασμένα, ερμητικά κλειστά, διότι η ατμόσφαιρα του Άρη είναι μόνο το 1% της ατμόσφαιρας της Γης. Οπότε δεν μπορεί να επιζήσει κανείς στο ύπαιθρο. Και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά μαζί με το μεγάλο κόστος της μεταφοράς των αντίστοιχων υλικών, της κατασκευής εκεί πέρα των κατοικιών και των εργαστηρίων, είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπω να γίνεται πολύ άμεσα. Στο μακρινό μέλλον το βλέπω όμως σε μια πιθανότητα. Τελικά είναι ένας παγωμένος πλανήτης, κύριε Παπαμαστοράκη, ο Άρης? Κοιτάξτε, όταν ένας πλανήτης δεν έχει ατμόσφαιρα, η πλευρά του, ή ελάχιστη ατμόσφαιρα, η πλευρά του η οποία φωτίζεται από τον ήλιο είναι πολύ ζεστή και η πλευρά του η οποία είναι από την άλλη μεριά που δεν φωτίζεται είναι πολύ κρύα. Έχουμε λοιπόν μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας. Ενώ στη Γη, όπως ξέρετε, επειδή υπάρχει ατμόσφαιρα η οποία συγκρατεί και το θερμικό ισοζύγιο μεταξύ των διαφόρων περιοχών που φωτίζονται από τον ήλιο, έχουμε πολύ ευνοϊκές συνθήκες για τις οποίες είμαστε πολύ ευτυχείς που είχαμε, αλλιώς δεν θα είχε δημιουργηθεί και η ζωή πάνω στη Γη. Τώρα, επειδή είπα ότι πρόκειται για μια ιστορική στιγμή και φαντάζομαι ότι για εσάς τους επιστήμονες, που είναι και το αντικείμενό σας, μπορείτε σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο να αξιολογήσετε αυτή την επιτυχημένη πλέον αποστολή, υποτέ έχουν προηγηθεί και άλλες αποστολές που δεν ευωδόθηκαν με την ίδια επιτυχία. Και μιλάμε και για κοστοβόρες αποστολές, κύριε Παπαμαστοράκη, με δυσθεώρητα ναι, ποσά τα οποία απαιτούν. Σε περίπου, ναι. Περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Κόστησε νομίζω αυτή η αποστολή. Το θέμα είναι το εξής, ότι είναι νομίζω η 8η φορά που προσγειώνεται, μάλλον προσεδαφίζεται ένα αντικείμενο φτιάχτη από τη Γη πάνω στον Άρη χωρίς να καταστραφεί. Και σε αυτή την περίπτωση δεν πρόκειται για ένα ρόβερ, για ένα αυτοκίνητο το οποίο να κάνει απλώς διαδρομές ώστε να δει το έδαφος του Άρη, όπως αναφέρθηκε και στην αρχή της συνομιλίας. Αλλά είναι όργανα τα οποία θέλουν επιτόπου μεν, αλλά σε μεγάλο βάθος και μεγάλη ακρίβεια να διαπιστώσουν το γεωλογικό υπόβαθρο του Άρη. Κάτι το οποίο δεν ξέρουμε για κανένα άλλο πλανήτη. Είναι η μοναδική περίπτωση που μπορούμε να το κάνουμε και γι' αυτό και τόσο σημαντικό. Να επιχειρήσω και την ερώτηση που φαντάζομαι ότι είναι στο μυαλό των περισσότερων. Δηλαδή, αν υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλες ανακαλύψεις, όπως ας πούμε η ύπαρξη της όποιας μορφής ζωής στον Άρη. Δεν μιλάμε για εξωγήινους, το λέω κανονικά. Όχι. Καταρχήν σήμερα όχι πλέον. Το θέμα είναι αν υπήρξε στο μακρινό παρελθόν, τον Άρης ακόμα είχε νερό και πιο πυκνή ατμόσφαιρα, αν υπήρχαν κάποιες μορφές ζωής σε επίπεδο μικροβίων, να το πούμε έτσι. Αυτό δεν το έχουμε διαπιστώσει ακόμα. Δεν έχουν βρεθεί με ασφάλεια τέτοιου είδους υπόλοιπα υπολείμματα. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να βρεθούν και να δούμε και τι μορφή θα έχει αυτή η ζωή, αλλά δεν έχουν βρεθεί ως τώρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, βέβαια, οι πληροφορίες θα φτάνουν με σχετική ταχύτητα, αργή ταχύτητα. Και το λέω αυτό γιατί ήδη διαβάζουμε στο ρεπορτάζ ότι περίπου σε 5 με 7 μήνες θα έχουμε μία πρώτη εικόνα και αντίληψη των πρώτων ευρημάτων που μπορούν να αξιολογηθούν από την επιστημονική κοινότητα. Σε ορισμένα από τα πειράματα θα καθυστερήσουμε, σε ορισμένα πιο γρήγορα. Εξαρτάται και εξαρτάται πόσο ολοκληρωμένη εικόνα θέλουμε να έχουμε. Ασφαλώς πάντα αυτά τα πειράματα χρειάζονται μεγαλύτερο χρόνο μέχρι να αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα, όλες οι μετρήσεις για να βγάλει κανείς τα τελικά συμπεράσματα. Εγώ πάντως δεν σας κρύβω ότι εντυπωσιάστηκα από την περιγραφή του Insight ότι υπάρχει μια ήσυχη ομορφιά εδώ. Μου λέτε τα ρομπότ μπορούν να κάνουν τα πάντα. Πολλές φορές είναι δύσκολο ο ανθρώπινος νους να αντιληφθεί πόσα πάντα μπορούν να κάνουν τα ρομπότ. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά εξελίσσονται και πολύ γρήγορα. Μάλιστα και θα βρεθούν προεκπλήξεων, φοβάμαι. Ελπίζω όχι δυσάρεστον, κύριε Παπαμασαράκη. Ναι, εν μέρη είναι. Αυτό πάντα είναι όπως το μαχαίρι είναι για να κόψεις το ψωμί και να σκοτώσεις ανθρώπους. Ακριβώς. Πάντα όλα αυτά έχουν τις δύο πλευρές. Κύριε Παπαμασαράκη, σας ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια της ανάλυσης της συγκεκριμένης είδησης. Θα παρακολουθούμε το πώς εξελίσσεται αυτή η διαδρομή του Insight στην καρδιά του κόκκινου πλανήτη, του Άρη, σε κάθε περίπτωση για ό,τι νεότερο, ίσως ακόμα και για ανακαλύψεις που δοθούν στη δημοσιότητα που κάποιοι δεν περίμεναν. Θα ενημερώνουμε και το τηλεοπτικό κοινό για να αντιλαμβάνεται και τη χρησιμότητα και τη σκοπιμότητα αυτής της είδησης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Να είστε καλά.